Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είσαστε σήμερα? Τον έβγαλε τον ήλιο του Πάγκ πάντως. Λέγανε ότι μπορεί να βρέξει. Είχαμε προετοιμαστεί όλοι για τη βροχή, αλλά μια φορά τον ήλιο τον ηλιάτορα τον έβγαλε και έξω. Τουλάχιστον το πρωί που μπήκα εγώ εδώ μέσα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή του, τι γίνεται και έξω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί όπως βλέπετε είμαστε και στο στούντιο που δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την ευελιξία. Είμαστε εννοεί και στο Skype που έχουν ένα στούντιο που έχει το παράθυρο που πίσω το έχετε δει. Είναι το μοναδικό στούντιο μάλλον που έχουμε όμως, γιατί παντού υπάρχει αυτό το παράθυρο. Χαλό, ε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε παρέα λοιπόν και σήμερα για να δούμε τα δικά μας, τα ωραία μας, τα τρελά μας. Χθες για πρώτη φορά είδα πολύ Survivor. Δεν είχα δει ποτέ τόσο πολύ. Δεν έφτασα μέχρι το. Αχ, πονάω, Χριστέ μου. Να ξέρετε, πονάει πάρα πολύ το δόντι μου. Γι' αυτό μιλάω έτσι σήμερα. Γιατί είναι στη φάση που κλείνει η πληγή. Έχει περάσει σχεδόν μια. Αύριο είναι μια εβδομάδα. Και αυτό που πονάω τις τελευταίες δύο μέρες δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Αλλά είναι αυτό, επειδή μάλλον κλείνει η πληγή. Λοιπόν. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι χθες είδα το Survivor πολύ. Ωραίο ήταν το αγώνισμα, πολύ ωραίο. Καινούριο κιόλας, το είδες Γιώργο. Πολύ ωραίο αγώνισμα, να μπεις να το τσεκάρεις. Αυτό με την Κούνια. Πάρα πολύ ωραίο ήτανε. Και εντάξει. Εκεί λίγο στους μαχητές γίνεται ένα μπατακλάν. Ένα μπατακλάν γίνεται βέβαια και στους διάσημους από ό,τι βλέπω. Γιατί αυτοί αρχίζουν και έχουν τα προβληματάκια τους εκεί με τη Σπυροπούλου. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως, γιατί πάντως η Κωνσταντίνα βγαίνει ψηλό λάδι. Και νομίζω ότι υπέρ της είναι όλο αυτό που γίνεται, ακόμη περισσότερο προς το κοινό τουλάχιστον. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν εκεί μέσα. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε εδώ στην παρέα σας για να πούμε τα πιο ωραία πράγματα. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που έγινε, παιδιά, με τον Drake, με το καινούριο του βίντεο κλιπ. Θα το δούμε και στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Πάντως, ο Drake, ακούστε τι έκανε, παιδιά. Μοίρασε $1 εκατομμύριο σε όποιον συνάντησε στον δρόμο του, σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και φυσικά αυτό το κατέγραψε η κάμερα. $1 εκατομμύριο στο σύνολο, έτσι. Και έτσι δημιουργήθηκε και το βίντεο κλιπ το καινούριο του, ίσως το πιο ακριβό βίντεο κλιπ μάλλον στην ιστορία. Πάντως, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε. Για πάμε λίγο. Ωραίο αυτό που είδαμε τώρα, νομίζω. Γιατί εντάξει, πήραν και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη τα λεφτά γι' αυτό. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία αυτή η κίνηση ήταν. Λοιπόν, παιδιά, βγήκε και ποια θα είναι η παρουσιαστή του My Style Rocks. Τουλάχιστον οι φήμες λένε ότι θέλουν την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να είναι η επόμενη που θα παρουσιάσει το My Style Rocks και θα πάρει τη θέση της Ευαγγελίας Ραβανή. Υπάρχει μια λογική, το λες, γύρω από αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική. Υπάρχει γιατί. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, για να πας το Survivor, πρέπει να σου δώσουν και κάτι πίσω. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνεις στη διαδικασία αυτή και θα έχει χάσει και τα κιλά της. Μια χαρά θα έχει γίνει πολύ όμορφη. Ήδη έχεις παρατηρήσει που. Ήδη έχει. Καλά, τι γίνεται εδώ στο κεφάλι μου. Ήδη έχει ομορφύνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ακόμα περισσότερο. Ορίστε. Ναι, εντωμεταξύ, δεν ξέρω, ίσως επειδή έχει βγει και η ρίζα της, έχει λίγο γλυκάνει το πρόσωπό της ακόμα περισσότερο. Φαίνεται λίγο και εδώ τα κοκαλάκια. Τέλος πάντων, έχει γίνει πολύ πολύ όμορφη αυτά, να τα λέμε τώρα. Όχι, γιατί ας πούμε η Όλγα Φαρμάκη είναι επίσης μια πολύ όμορφη γυναίκα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και γενικά, να ξέρεις, το ξανθό είναι πάντα πιο εντυπωσιακό. Όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, εάν δεις γυναίκα μελαχρινή όμορφη. Είναι 100% όμορφη. Ενώ αν δεις γυναίκα ξανθιά όμορφη, μπαίνει και το εντυπωσιακή στη μέση, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γιατί έχει αυτό που σου σκάει με την πρώτη ματιά. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ανακοίνωση η οποία έγινε. Εδώ κάτι σας λέω, δεν πάει καλά, δεν πειράζει, θα το βρω στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο μέλος της οικογένειας Λεβίν. Στο επόμενο βίντεο που έρχεται για τον Άνταμ Λεβίν, φυσικά, ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Και εγώ γυρίζω εδώ στην παρέα σας, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Χαίρομαι να σημαίνουν όμορφα πράγματα στους ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ και αυτό διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, παρέα. Κρύωσα και λιγάκι, να τα λέμε και αυτά. Άμα δεν προσέξεις, όπως και να το κάνεις, θα αρπάξεις λίγο το κρυωματάκι σου. Λοιπόν, πριν φύγω για την τρίτη μου είδηση, θα ήθελα κάπου εδώ να μιλήσω για το WOA, το οποίο το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και
έρχεται στις 24 του μηνός, παρουσιαστής θα είναι ο Νοζ. Ο Νοζ θα παρουσιάσει πάνω στη σκηνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Bars and Melody, οι οποίοι έρχονται, ναι, και δεν θα είναι μόνο εκείνοι πάνω στη σκηνή, στο stage του Πειραιώς 117 Academy, όχι, θα είναι και Iggy Kelly, θα είναι και Christian Kostov, θα είναι και Βαγγέλης Κακουριώτης, θα είναι και Tak, θα είναι και Starboys, θα είναι και The Players, θα είναι και Άρης Πετράκης, θα είναι και Jimmy Gian, θα είναι και Δημήτρης Θεοδωσιάδης, θα είναι και DJ Pete σε special DJ set. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αντρική υπόθεση όλο αυτό. Υπάρχει και ένα meet and greet το οποίο, για το οποίο είναι πολύ απλός ο τρόπος για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, διότι μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και βρίσκετε το ανάλογο post για τον καλλιτέχνη που σας ενδιαφέρει. Θέλετε να είναι αυτό του Christian Kostov, ας πούμε, θέλετε να είναι τον Bars and Melody που έρχονται και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι, φυσικά. Μπαίνετε λοιπόν, γράφετε το αγαπημένο σας τραγούδι του καλλιτέχνη το οποίο έχετε επιλέξει, θέλετε να δείτε από κοντά και να γνωρίσετε και να βγάλετε φωτογραφίες και να μιλήσετε και να συζητήσετε. Και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση πρώτον. Δεύτερον, για να βρεθείτε στο WOA Fest Powered by MAD, υπάρχει ένας απλός τρόπος να κερδίσετε προσκλήσεις. Υπάρχουν 1500 διπλές προσκλήσεις εκεί έξω που σας περιμένουν. Υπάρχουν ακόμα θαρρό. Οπότε ένας πάρα πολύ απλός τρόπος είναι ο εξής. Θα κατεβάσετε το application WOA της Coca-Cola, θα μπείτε μέσα, θα κάνετε register και μετά, μόλις γίνει αυτό το πράγμα, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία από τις 1500 διπλές προσκλήσεις ή ένα από τα early entrance passes, τα οποία early entrance passes θα σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον αγαπημένο σας καλλιτέχνη, γιατί θα μπείτε πολύ νωρίτερα και θα έχετε μια πάρα πολύ καλή θέση μπροστά στο stage. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος είναι ο λόγος που η Σελίνα Γκόμες δεν παρακολουθεί τον Justin Bieber στο All-Star Game Celebrity Game του NBA. Πάμε να το δούμε μαζί. Everything is gonna be okay. Πριν να φύγω για να σας δώσω το Matt Greek στο top 3, θα ήθελα να σας πω για ένα κοινωνικό πείραμα, να μπείτε να το ψάξετε, όπου ένας δισεκατομμυρίουχος στην Αμερική αποφάσισε, στη Νέα Υόρκη για την ακρίβεια, αποφάσισε να βάλει κάποια ρούχα, τέλος πάντων, τα οποία φαινόντουσαν σαν, τον έκανε μάλλον να φαίνονται σαν να είναι άστεγο, σαν ένα πολύ σκισμένο τζιν, ένα σκουφί, έτσι, ένα παλιό μπουφάν και κάτσε και μια σακούλα σκουπιδιών στην πλάτη του και πήγε σε ένα εστιατόριο και ζήτησε. Να καθίσει σε ένα πάρα πολύ ακριβό εστιατόριο. Ο σερβιτόρος φαίνεται να μην το επιτρέπει να μπει μέσα και να του λέει: σας παρακαλώ, φύγετε. Δεν είναι για εσάς εδώ πέρα, δεν μπορεί να το χωρέσει η τσέπη σας. Μα να του λέει: έχω λεφτά. Απλά βρείτε μου ένα τραπέζι να καθίσω με το φίλο μου. Μα όχι να πάτε να φάτε σε κάποιο fast foodάδικο εκεί έξω, να του λέει. Σε κάποιο Wendy's ή whatever τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε για τι συνωμοταξία fast foodάδικο μιλάμε. Που μπορεί να το αντέξει η τσέπη σας. Μα μπορεί λέει, να το αντέξει η τσέπη μου, μα όχι. Μετά πολλά, τέλος πάντων, φωνάζει τον οδηγό του, από ό,τι κατάλαβα τελικά ήταν αυτός ή κάποιος φίλος του. Τους κάνει με μια μάρκα Mustang, να ήταν τώρα. Αυτή, νομίζω ότι ήταν Mustang. Σκάει λοιπόν με μια Mustang και τι γίνεται, του φέρνει μια βαλίτσα με λεφτά, ανοίγει ο άνθρωπος αυτός, ο δισεκατομμυρίουχος κατά τα άλλα, τη βαλίτσα με τα λεφτά μπροστά στο σερβιτόρο και του είπε, είδες, σου είπα ότι έχω να σε πληρώσω. Τώρα κανονικά θα μπορούσα, γιατί μπορώ να αγοράσω αυτό το μαγαζί εδώ πέρα, μόνο και μόνο για να σε απολύσω. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κάνει ένα κοινωνικό πείραμα και να δείξει, παιδιά, ότι δεν πρέπει να κρίνεις το βιβλίο από το εξώφυλλό του, αλλά πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία και να το διαβάζεις κιόλα. Οπότε, αντίστοιχα, δεν πρέπει να κρίνεις και τον άνθρωπο από το πώς δείχνει και πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να του δίνεις την ευκαιρία να τον γνωρίσεις. Συμβαίνει πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι με τα πιο πολλά χρήματα είναι και εκείνοι που επιλέγουν πολλές φορές τον πιο απλό τρόπο ζωής. Λοιπόν, πάμε για το Mad Greek Top 3 μας και γυρίζω εγώ γιατί έχω και hack σήμερα of the day και να σας αποχαιρετήσω με ένα τεράστιο και ωραίο φιλί. Ξέρετε τώρα πώς είναι. Πώς να κάνω μια πρόταση για το Mad Walk. Μήπως παίξει λίγο Σελίνα Γκόμεζ με το Wolves και εσένα act πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω με κάποιον καλλιτέχνη που θα επιλέξουν από εδώ πέρα. Όχι. Ούτε καν. Όχι. Όχι εμένα. Όχι δικό μου άκτρε. Να βρούμε ένα καλλιτέχνη. Δεν, εγώ τι σχέση έχω. Εσύ έβαλες ένα καλλιτέχνη σε αυτό που είπα. Όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλλιτέχνη. Λοιπόν, συγγνώμη. Απλά υπάρχει μια μεταξύ μας, τέλος πάντων, συνομιλία. Υπάρχει, καταλαβαίνετε τώρα, εδώ έχουμε τα δικά μας, τα εσωτερικά μας.
Anyway, λοιπόν, παιδιά, θα πάω να φύγω για ένα hack. Πιστεύω ότι τώρα που έχετε και το μάτι, θα είναι και η τάση αυτή. Αυτά τα μαλλιά γενικότερα είναι η τάση. Και μιλάμε για τις πολύ πολύ λεπτές μπούκλες. Εάν όμως δεν έχεις ψαλίδι στο σπίτι σου και έχεις μόνο την ισιωτική σου, υπάρχει ένας τρόπος στον οποίο θα σου δείξει η Ελένη και πιάνει, πιστέψτε με, για να μπορέσεις να κάνεις μικρές μπούκλες. Πριν φύγω, θέλω να σας πω μόνο για το iPhone σας, το οποίο το αγαπάτε πάρα πολύ, το ξέρω. Και φοβάστε, γενικότερα τρέμετε, μην πάθει κάτι οθόνη. Γιατί αν πέσει κάτω, μετά αντίο ζωή, παιδιά. Αντίο ζωή, γιατί ξέρουμε ότι η αντικατάσταση της οθόνης είναι πάρα πολύ ακριβή. Το iRepair όμως με το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης Plus One φροντίζει, παιδιά, να μην παγώνει το χαμόγελό σας κάθε φορά που το κινητό σας γλιστρά από τα χέρια σας, καθώς σε αποκλειστικότητα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα καταστήματα iRepair σε συνεργασία με την Generali σας προσφέρουν, παιδιά, ασφαλιστική κάλυψη για μία επιπλέον δωρεάν αντικατάσταση της σπασμένης οθόνης του iPhone σας. Τι καλύτερο από αυτό, και πιστέψτε με ότι με 8 καταστήματα σε Αθήνα, αλλά και 25 σε όλη την Ελλάδα, εγώ αυτό που σας υπογράφω είναι ότι σίγουρα θα νιώσετε ασφάλεια. Φύγαμε για το Hack of the Day και γυρίζουμε. Of the Week. Εδώ είμαι, παιδιά, ψάχνω να βρω ο λόγος για ποιον... Τι λέει, ρε παιδιά, εδώ διαβάζω τώρα μια είδηση που λέει ποιος είναι ο νέος παίκτης. Έγινε γνωστό μέσα στην πορεία, επειδή φαίνεται. Έφτιαξε βαλίτσες, λέει, και έβαλε ακριβώς τα ίδια ρούχα και πηγαίνει στον Άγιο τον Ομίγκο. Ο λόγος για τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, το γνωστό σε όλους μας μισθοφόρο. Μετά την Κωνσταντίνα και τη ζωή, τώρα και ο μισθοφόρος στο reality, την είδηση αποκάλυψε το πρωί. Καλέ. Λέτε να μπει ξανά ο Αναγνωστόπουλος στο survivor. Δεν θα είναι πολύ αστείο. Να μπει δηλαδή σαν διάσημο. Αυτό είναι. Αυτό μας λένε τώρα. Δεν είναι λίγο γελίο? Εσύ τι πιστεύεις, Γιώργο μου? Εδώ λέγεται, υπάρχει μία πληροφορία ότι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται να μπει στο Survivor το 2. Ο μισθοφόρος, ο γνωστός σερβίς μισθοφόρος. By the... Έλατε, και να μπει και στους διάσημους. Αϊντε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό, και αυτό το ανέβασε η διαχειρίστρια της σελίδας του fan page του μισθοφόρου. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Και νομίζω ότι αυτό το βίντεο το έχει ξανανεβάσει ο μισθοφόρος όταν γύρισε στην Ελλάδα. Πιστεύω, από το περσινό survivor. Οπότε θαρώ ότι δεν θα συμβεί αυτό. Μπορεί να λέω και βλακίες, βέβαια, και μπορεί να συμβεί κιόλας. Λοιπόν, καμία σημασία δεν έχει, παιδιά. Ακούστε με τώρα, γιατί καλά τα Survivor, καλά και όλα αυτά. Εντάξει, το MasterChef να βλέπετε δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Είναι φανταστικό. Τι? Είσαι καλά? Όχι, αλλά χθες είχανε σοκολάτα, ρε φίλε. Και σκεφτόμουν, αν ήταν η μαμά μου εκεί, τι φανταστικό σουφλέ σοκολάτα θα τους έφτιαχνα εκεί και θα τους ξεφτύλιζε όλους. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, έρχεται, να ξέρετε, το MacBook 2017 by Σέρκοβα σε πολύ λίγες μέρες. Τους παρουσιαστές τους ξέρετε, είναι ο Χριστός Μάστορας και η Μέρη Σινετσάκη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ξέρετε άλλα πράγματα, δεν ξέρετε σημαντικά πράγματα τα οποία για να τα μάθετε πρέπει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο MAD. Σε άλλα νέα πιο κοντά, το WOA Fest. Powered by MAD, το WOA λοιπόν της Coca-Cola, όπου μας παρουσιάζει αυτό το φοβερό line-up, διότι οι Bars & Melody έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Νόος θα είναι ο παρουσιαστής του συγκεκριμένου event, αλλά έχουμε και Iggy Kelly, έχουμε και Christian Kostov, έχουμε και Βαγγέλη Κακουριώτη, έχουμε Tags, έχουμε Starboys, έχουμε Players, έχουμε Δημήτρη Θεοδοσιάδη, έχουμε Jimmy Gian, έχουμε Air Petraki, αλλά έχουμε και TJ Peachy. Μία δεκάδα φωτιά, που δεν είναι δεκάδα, είναι παραπάνω. Είναι αντρική υπόθεση. Σας περιμένουμε όλους, κατεβάστε και το WAP στο κινητό σας για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε μία από τις 1500 διπλές προσκλήσεις, αλλά και τα Early Entrance Passes. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, σας στέλνω ένα τεράστιο φιλί, και φυσικά μην ξεχνάτε, τα λέμε και στις 7 η ώρα στο Cooler List, που άλλο, με την Ελένη, την τρέλη. Γεια σας!